Μια βραδιά στην όπερα είναι το θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μακρυγιάννης με χοροδιακά και άριες μεγάλων συνθετών όπερας και εκκλησιαστικής μουσικής. Δεν είναι δύσκολο το εγχείρημα, αλλά απαιτητικό, τονίζει από την πλευρά της η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μακρυγιάννης, Μιμίκα Αξιώτη. Όμως, μια παρόμοια εκδήλωση που είχε διοργανώσει ο Σύλλογος στο παρελθόν έδειξε πως το κοινό της Άρτας όχι μόνο επιβραβεύει τις προσπάθειες, αλλά ανταποκρίνεται ολόθερμα με τη συμμετοχή του, τόνισε. Είναι δύσκολο για την επαρχία, αλλά εμείς το τολμούμε. Ο μαέστρος μας, ο κύριος Γραμματικόπουλος, είχε το θάρρος, πιστεύει στη χοροδία, ξέρει ότι θα τα καταφέρει και μου λέει θα το κάνουμε. Βέβαια, δεν έχουμε μουσικούς εδώ και θα φέρουμε από Αθήνα. Μουσικούς, διότι η όπερα θέλει μουσικούς υψηλού επίπεδου. Το Σάββατο θα είναι εδώ κοντά μας να χαρούν οι Αρτινοί ποιοτική μουσική. Είναι τόσο όμορφα που εγώ ακούω τις πρόβες και τρελαίνομαι. Φαντάζομαι ότι θα ευχαριστηθούν όλοι οι Αρτινοί και τους περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία. Είναι στη Διόνη το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου στις 8 η ώρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την ορχήστρα πάλι την ίδια έγινε πριν από 2 χρόνια η λειτουργία του Μότσαρτ πάλι στη Διόνη. Ήταν πάρα πολύ ωραία και εκείνη η εκδήλωση. Αυτή τώρα είναι λίγο διαφορετική. Έχει και αυτή θρησκευτικούς ύμνους μέσα, γιατί δεν είναι όλα τα κομμάτια όπερα. Είναι κομμάτια όπερας και είναι και, θα σας τα πει καλύτερα και ο κύριος Γραμματικόπουλος, αλλά έτσι αυτή η όπερα και αυτά όχι, είναι πρώτη φορά. Περιμένουμε όλους τους Αρτινούς να το χαρούνε. Από την πλευρά του, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Θεόδωρος Γραμματικόπουλος αναφέρεται στην εκδήλωση και τη συμμετοχή της μεικτής χοροδίας του Συλλόγου, του σολίστες και της Συμφωνικής Ορχήστρας. Αυτό το γεγονός ότι καταπιανόμαστε με δύσκολα οφείλεται περισσότερο στο ότι τα μέλη της χοροδίας εντελώς απρόβλεπτα, σώσες τέτοιες τολμηρές απόπειρες κάναμε, ανταποκρίθηκαν πολύ περισσότερο το αναμενωμένο. Αυτό βέβαια κακό του κεφαλιού τους, διότι κάθε φορά τους αναθέτουμε και δυσκολότερο έργο. Μπορώ να πω σε αυτή την τελευταία προσπάθεια πραγματικά άντεξαν σε εξοντωτικές πρόβες, επέδειξαν και μια επίσης πρωτόγνωρη συνέπεια. Και έτσι ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθούμε απέναντι και στον εαυτό μας αυτό που υποσχεθήκαμε και δεσμευτήκαμε ότι θα πετύχουμε. Οι συντελεστές που θα βοηθήσουν για να καταφέρουμε αυτό είναι κατά βάση ο κύριος, ο βασικός πυλώνας, η χοροδία του Μακρυγιάννη. Το έχει ξανακάνει και το παρελθόν και μάλιστα μας ενθαρρύνει το γεγονός ότι τα καταφέρνουν πάντα και άλλο ένα βασικό, ότι και το κοινό της Άρτας ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο. Οι υπόλοιποι συντελεστές που είναι και αυτοί εξίσου σημαντικοί, μια και πρόκειται για ρεπερτόριο ουσιαστικά αποσπάσματα από όπερες, πέραν από τα χοροδιακά που θα ερμηνεύσει η χοροδία με αυτόν τον ωραίο τρόπο πλέον και με τον όριμο που τα καταφέρνει, είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε και κάποιους σολίστες για να βγουν τον άλλο το στοιχείο της όπερας στην άρια. Μπορούμε να καυχηθούμε ότι οι τρεις εξ αυτών είναι παράλληλα και μέλη της χοροδίας του Μακρυγιάννη. Να σας τους ονομάσω, είναι ο κύριος Ματσούκας, Χρήστος Ματσούκας, είναι αποδίδει με άρια τενόρου, είναι η κυρία Ευσταθία Δήμου, η σοπράνο, επίσης είναι η Θεοδώρα Δημητρίου και μαζί με αυτές η καθηγήτριά τους, η κυρία Μαριάννα Τζαφέρη, η οποία ζει στην Πρέβεζα, αλλά διδάσκει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα οδεία της Άρτας. Συνεπώς είναι από την πλευρά τη φωνητική ένα άρτιο σύνολο που ανέλαβε αυτή την ευθύνη. Παράλληλα
λόγω του γεγονότος ότι είναι δύσκολα έργα για να παιχτούν, αναγκαζόμαστε και φέρνουμε έμπειρους μουσικούς από την Αθήνα, σχηματίζοντας ένα βασικό, για να μην το πω μικρό, συμφωνικό σύνολο, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να αποδώσει τα ορχιστρικά μέρη με τον αναγκαίο ηχητικό όγκο κλπ. Πιστεύουμε πως όλα θα πάνε καλά, θα τα καταφέρουμε όπως και τις 2-3 προηγούμενες φορές που τολμήσαμε κάτι ανάλογο. Δεν είναι έργα όπερας για μοιημένους, το είδος επισημαίνει. Πρόκειται για αποσπάσματα έργων μεγάλων συνθετών που κεντρίζουν το ενδιαφέρον του κοινού, επισημαίνει. Ναι, ναι. Φυσικά δεν είναι από τα γνωστά που τα ακούμε συχνά, εκτός από το κοινό εκείνο που συνηθίζει να ακούει όπερα. Αλλά ωστόσο και για εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό το άκουσμα, οι επιλογές μας πιστεύω ότι θα καταφέρουν να τους εντυπωσιάσουν. Είναι τα πιο δημοφιλή, εν πάση περιπτώσει, έργα του Βέρντι, το γνωστό αυτό, γνωστός ύμνος των Εβραίων σκλάβων, από μια όπερα ενός βοημού συνθέτη, η γνωστή Πουλημένη Νύφη, Λουτσία Ντελαμερμούρ του Ντονιτζέτη. Είναι συνθέτες αυτοί οι οποίοι αρέσουν στο ευρύ κοινό, όχι μόνο στο ακροατήριο που συνηθίζει να ακούει η κλασική μουσική. Δεν είναι μόνο δηλαδή για μοιημένους. Κυρίως για μη μοιημένους, πιστεύω ότι εκεί θα είναι, αυτό θα είναι το καλύτερο που έχουμε να προσφέρουμε. Αν και απέδειξε, σας είπα και πριν, το κοινό της Άρτας ότι είναι έτοιμο να δεχτεί αυτά τα πράγματα. Κατά το παρελθόν μας αντάμυψε κατά τον καλύτερο τρόπο.